Φίλε Στράτο, το βίντεο αυτό είναι ένα ευχαριστήριο βίντεο για σένα και το κανάλι μας, όπως λες και εσύ. Σε παρακολουθώ περίπου τρία χρόνια και νομίζω ότι έχω δει σχεδόν όλα τα βίντεο σου, όλες τις αναρτήσεις σου. Είμαι κάτοχος ενός φανταστικού Λέβητα και του και συγκεκριμένα του Colt 30.000 θερμίδων. Ένα Λεβιτάκι εξ από Χαλκό. Είσαι λοιπόν η αιτία που με έκανε να το αγαπήσω και να το γνωρίσω καλύτερα, γιατί ειλικρινά ήμουν έτοιμο να το αλλάξω. Ζητούσαν να μου κάνουν συντήρηση, και όταν άκουγαν και του ράμι, κάτι του έπιανε. Έτσι, μέσα από τα βίντεό σου, αποφάσισα να ασχοληθώ προσωπικά με το λεβιτάκι μου και εφόσον τα χέρια μου πιάνουν αρκετά, το αποφάσισα. Σε πρώτη λοιπόν φάση παρήγγειλα όλα τα ανταλλακτικά που θα μου χρειαζόταν από την κλίμα Control και εφόσον τα συγκέντρωσα άρχισε η επέμβαση. Καθαρίστηκαν οι τουμποσολίνες και ο χώρος καύσεως. Αλλάχθηκαν και οι 25 επιβραδυντές καυσαερίων. Επίσης, καθαρίστηκε ο καυστήρας προσεκτικά με πινελάκι και σπρέι που καθαρίζουν τα φρένα των αυτοκινήτων το οποίο είναι συμβατό με τις βαφές. Δεν ε, τα πλαστικά. Αλλάχθηκαν. Μπέκ. Προσοχή. Μόνο Ντάνφος 60 μοίρες H. Ήτα. Και μόνο αυτό. Οι ακίδες και το φωτοκύτταρο. Επίσης μπήκαν καινούργιες φλάντζες και καυστήρα αλλά και στην καμινάδα. Τέλος έγινε ρύθμιση της αντλίας πετρελαίου με το μανόμετρο γλυκερίνης στα 10 bar πιέση αλλά και καθαρισμός στο φιλτράκι της της Αντλίας δηλαδή που ήταν ταπομένο ρύθμιση αέρα και το μηχάνημα και λαϊδάη. Πάμε τώρα στα επιστρεφόμενα. Στη θέση του ανωδίου το οποίο καταργήθηκε και μπήκε ένα stop core όπως βλέπετε α1 ε, συνδέθηκε με χαλκοσολίνα Φ22 γωνία, βάνα με τρελό κόρ, δοχείο διαστολής της Reflex 50 λίτρων λίγο υπερβολή αλλά δεν πειράζει, φουσκωμένο με άζωτο στα 1,7 μπαρ πίεση. Ε, πρέπει να σας πω ότι μέχρι τώρα υπήρχε ένα δοχείο διαστολής το οποίο δεν ήταν για θέρμανση, ήταν για νερά χρήσης. Συνεχίζουμε. Μειωτής πίεσης. Brass Form ένα φανταστικό εργαλείο όπως λέει και ο φίλος μου ο με δύο μανόμετρα το ένα εισόδου νερού το οποίο όπως βλέπετε είναι καρφωμένο στα 12 περίπου bar πίεση την ημέρα και το βράδυ ίσως ξεπερνάει και τα 15 μέχρι τώρα στο σπίτι μου δεν είχα μειοτυπήσεις με αποτέλεσμα να έχω αρκετά προβλήματα σε καζανάκια και κάποιες μικροδιαρροές. Έξοδος. Το έχω ρυθμίσει στα 4,5 bar. Συνεχίζουμε. Φίλτρο νερού Profi Plus. Κεντρικής παροχής. Αυτοκαθαριζόμενο. Με ανοξίδωτη σίτα. Το οποίο ειλικρινά πιστέψε με κάνει φοβερή δουλειά. Πάμε να δούμε και το μειωτή πίεση. Και αυτός φυσικά της Brashform. Με το γνωστό σουβλάκι. Δηλαδή, βάνα μισή, φίλτρο, βαλβίδα αντεπιστροφή, τρελό ρακόρ, μειωτή, τρελό ρακόρ και συνδεμένο φυσικά στα επιστρεφόμενα. Ε, είναι ρυθμισμένο στο 1,9 με το δοχείο, όπως είπαμε, στο 1,7. Ξεχάσαμε να πούμε για το φίλτρο πετρελαίου προσθέθηκε όπως βλέπετε ένα δεύτερο φίλτρο πετρελαίου της Watts αν θυμάμαι καλά και ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πετρελαίου. Αυτά για φέτος. Το χρόνο σκέφτομαι να προσθέσω και ένα μαγνητικό φίλτρο της Brassform βέβαια ε, και ένα μαγνητικό φίλτρο αλάτων για τον εναλλάκτη και ίσως επιστρεφόμενα στη δεξαμενή πετρελαίου. Το σπίτι ξέχασα να σας πω ότι είναι μονοκατοικία ισόγειο και πρώτο όρφο. Δυστυχώ τα σώματα είναι συνδεμένα με πολυστρωματική 2-2. Παρ' όλα αυτά, στράτο είδα μεγάλη διαφορά και στη θερμανσία αλλά και στην οικονομία. Για αυτέ τι 20 μέρε περίπου που το δουλεύω και το παρακολουθώ. Σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά που μέσα από τα βίντεό σου μου άνοιξε τα μάτια και με έκανε να αγαπήσω το φανταστικό μου κοιτουράμι. Να είσαι καλά. Καλές γιορτάσεις σε όλους.